Εκεί πάμε ξανά στην περιοχή της Μαγνησίας, πάμε ξανά στην περιοχή του Βόλου και να μιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Καραουλάνη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος των ξενοδόχων της περιοχής, ενώ βλέπουμε πάντα τις εικόνες με τους κατοίκους να προσπαθούν να συμμαζέψουν, συγγνώμη, τα ασημάζευτα. Κύριε Καραουλάνη, καλημέρα. Πείτε μας πόσοι τουρίστες βρίσκονται αυτή την εποχή στην περιοχή της Μαγνησίας. Τι συμβαίνει με την περιοχή του Αϊγιάννη, εκεί που έχουμε και τις αναφορές για τα 110 άτομα που βρίσκονται μέσα σε ένα ξενοδοχείο. Ναι, καλημέρα σας. Καλησπέρα μάλλον. Λοιπόν, η κατάσταση είναι ως εξής. Η κακοκαιρία ξεκίνησε να δυναμώνει γύρω στις 3 ώρα το πρωί, τα μεσάνυχτα. Και όσο πήγαινε, φόρτωνε και άλλο, με αποτέλεσμα να έχει ξεπεράσει τις δυνατότητες που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Είναι τόσο πολύ η βροχή, η οποία ξεκίνησε λοιπόν και έχει ανοίξει ουρανό στην κυριολεξία. Με αποτέλεσμα, ένα μεγάλο ποτάμι που έχουμε εδώ πέρα εμείς στο χωριό, που χωρίζει το χωριό στα δύο, αυτό το καλοκαίρι, να φανταστείτε, δεν έχει νερό. Όχι μόνο δεν έχει νερό, έχει φουσκώσει, με αποτέλεσμα να έχει ξεχυλήσει δεξιά-αριστερά, να έχει μπει στο πάρκινγκ, το οποίο είναι ένα μεγάλο πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα και τους τουρίστες. Να έχει μπει μέσα σε ξενοδοχεία παρακείμενα, γιατί όταν φουσκώνει ένα ποτάμι, ξέρετε πολύ καλά, δεν σταματάς με τίποτα. Στα ημιυπόγεια να έχουν ξεπεράσει το 1,5 μέτρο το ύψος του ημιυπογείου. Άρα, κύριε Αντιπρόεδρε, οι εικόνες που βλέπουμε με τα αυτοκίνητα που έχουν παρασυρθεί μέσα στη θάλασσα είναι, ναι, από αυτά που ήταν παρκαρισμένα σε αυτό το μεγάλο υπαίθριο πάρκινγκ. Ακριβώς. Είναι το δημοτικό πάρκινγκ του χωριού. Το οποίο όταν μπαίνει στο χωριό μέσα, αφήνει το αυτοκίνητο όσο εκεί πέρα και κάνει τη βόλτα σου, πάει να ψάξει να βρει το ξενοδοχείο που θέλει. Έχετε ξαναζήσει τέτοια κατάσταση? Ναι, τέτοια κατάσταση έχει ξαναγίνει το 87, παιδιά, το 87. Το 87 τότε κατάλαβε ακριβώς που έσπασε πάλι το ποτάμι και δυστυχώς πάλι μπήκε μέσα στα ξενοδοχεία και έκανε ζημιά. Από τότε λοιπόν δεν ξανά έχουμε δει τέτοιες καταστάσεις, βέβαια έχουμε δει, αλλά όχι αυτό το σημείο πάλι. Το θέμα είναι, ναι, με τους τουρίστες τι θα γίνει τώρα, τι κινητοποίηση υπάρχει, τι επιχείρηση. Στα ξενοδοχεία, γιατί όλοι μας, δεν είναι ο Αγιάννης, είναι, να ξέρετε, τα πιο τουριστικά μέρη της Μαγνησίας καλοκαιρινά. Οι τουρίστες αυτή τη στιγμή μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία. Δεν τους αφήνουμε να κυκλοφορήσουν έξω. Ορισμένες καταστάσεις, ορισμένα δωμάτια που ήταν στο ισόγειο κάτω, σε ορισμένα ξενοδοχεία, τους έχουμε μεταφέρει στους πάνω ορόφους, διότι δεν ξέρουμε το ποτάμι πώς θα εξελιχθεί και αν νυχτώσει και συνεχίσει αυτή η καταρρευτόδη βροχή, πώς θα φουσκώσει κι άλλο και τι θα κάνει. Λοιπόν, και τους έχουμε στα ξενοδοχεία μέσα, περιμένουμε την επόμενη μέρα. Κύριε Καραουλάνη, μέτρα αυτοπροστασίας. Δεν πρόβλημα, τουρίστες, μέτρα αυτοπροστασίας και ψυχραιμία μέχρι να φτάσουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Προστατεύστε και εσείς οι άνθρωποι, οι αρμόδιοι, τους τουρίστες. Ανεβάστε τους στους πάνω ορόφους. Δεν χρειάζονται τώρα λεονταρισμοί αυτές τις ώρες. Όχι. Ψύχρεμα και όμορφα. Είναι πολύ συνεργάσιμοι οι άνθρωποι. Έτσι, μπράβο. Και μάλιστα θέλησαν και να βοηθήσουν και εμάς, γιατί καταλαβαίνετε, είμαστε ξενύχτηδες. Από τις 3 τα χαράματα μιλάμε, δεν έχουμε κοιμηθεί καθόλου. Με μία σκούπα και ένα φαράσικο, τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά το θέμα, σας είπα ποιο είναι, ότι σε τέτοιες καταστάσεις, οι οποίες είναι έκτακτες και είναι καιρικά επικίνδυνα φαινόμενα, λοιπόν δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό που λέτε είναι. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να προστατευτείς, τίποτα άλλο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και το δίνει και για τις επόμενες 24 ώρες εκεί στην περιοχή να χτυπάει, οπότε τεράστια προσοχή. Δείχνει και αύριο, δείχνει και αύριο, μακάρι λίγο τα φαινόμενα να σταματήσουν, γιατί, ξέρετε, γιατί να σας πω. Το πρωί έχει το ξενοδοχείο, εμείς έχουμε δύο ξενοδοχεία. Να σας πω για το δικό μου παράδειγμα. Λοιπόν. Ο δεύτερος όρμος είχε πλημμυρίσει και τρέχασα κατά λάθος μέχρι κάτω στο ισόγειο τα νερά, δεν ξέρω πού να τα ξεμαζέψω. Ή στο άλλο που μπήκε στο υπόγειο κάτω 1,5 μέτρο νερό γιατί έσπασε το ποτάμι. Για τέτοιες καταστάσεις μιλάμε. Έτσι, ναι. Ή ο άλλος ο συνάδελφος που έσπασε τις πόρτες στο ποτάμι και μπήκα μέσα μπάζα, φθαρτά υλικά και λάσπες. Μάλιστα, λοιπόν, το καταγράφουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη μαρτυρία.